σε μια φορολογική εκαθάριση μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής με καταστροφή των φακέλων τους, προχώρησε η κυβέρνηση τη στιγμή που δηλώνει αποφασισμένη να κυνηγήσει χιλιάδες ανθρώπους που δηλώνουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με το ντοκουμέντο, με προφορική εντολή του Διευθυντή της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ, Ηλία Κωνσταντέα, καταστράφηκαν εκατοντάδες πορίσματα των τελευταίων ετών και συγκεκριμένα όσα έχουν συνταχθεί επιθυτίας του. Πρόκειται για μεγάλε υποθέσει φοροδιαφυγή που δεν έχουν παραγραφεί και έχουν απασχολήσει ή συνεχίζουν να απασχολούν ελληνικέ και ευρωπαϊκέ εισαγγελικέ αρχέ αλλά και τι αρμόδιε ΔΟΗ. Μέσα σε λίγες ώρες, δεκάδες χιλιάδες έγγραφα του Δημοσίου έγιναν χαρτοπόλεμος και πετάχτηκαν σε μαύρες σακούλες στα σκουπίδια. Λίγες μόλις ημέρες αφότου ο Υφυπουργό Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης εξέφρασε την πρόθεση να ψηφιοποιηθεί το αρχείο του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο εξυγχρονισμού της Δημόσιας διοικηση. Όλα αυτά φέρεται να έγιναν δίχω να έχει συνταχθεί καν το απαραίτητο υπηρεσιακό πρωτόκολλο καταστροφή και να έχει τηρηθεί η τυπική διαδικασία που ορίζει η σχετική νομοθεσία. Μεταξύ των εγγράφων που καταστρέφονται, φέρεται να είναι και παραγγελίε ελέγχων είτε από την οικονομική είτε από την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Οι υπάλληλοι τα κατέστρεψαν βάζοντάς τα στο ειδικό μηχάνημα που διατηρείται στο ΣΔΟΕ.